Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος. 20 άμεσες παρεμβάσεις για την προστασία και τον έλεγχο του δομημένου περιβάλλοντος τόσο στην Αττική όσο και σε ολόκληρη τη χώρα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης για τις πυρκαγιές στο Λαύριο. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν την επιτάχυνση της εφαρμογής των διατάξεων του σχετικού νόμου που έφερε η κυβέρνηση τον περασμένο Οκτώβριο, αλλά και σειρά νέων δράσεων. Αυτή η δέσμη μέτρων αποτελεί, τόνισε, μια συνεκτική προσπάθεια ώστε να βάλουμε τις βάσεις για να αντιμετωπίσουμε επιτέλους αποφασιστικά το ζήτημα της ανεξέλεκτης δόμησης στη χώρα μας. Με προτεραιότητα, όπως σημείωσε, σε εκείνες τις δράσεις που αντιμετωπίζουν και εξουδετερώνουν τους κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή και ταυτόχρονα προστατεύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον αμύθιτο πλούτο του φυσικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας. Άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η κατεδάφιση 3.200 αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικα πρωτόκολλα κατεδάφισης. Με ευθύνη της αποκεντρωμένης διοίκησης θα κατεδαφιστούν κτίσματα που αποτελούν άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ενώ το ίδιο θα γίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κάθε αυθαίρετο που θα εντοπίζεται σε φάση κατασκευής θα κατεδαφίζεται επίσης άμεσα, τόνισε χαρακτηριστικά, προκειμένου, όπως είπε, σε αποστροφή του λόγου του, να μην ξαναγνωρίσει η χώρα άλλη τραγωδία. Είμαστε υποχρεωμένοι όμως να σκύψουμε το κεφάλι και να δούμε και τα πώς και τα γιατί αυτής της τραγωδίας. Και η δική μου υπόσχεση από την πρώτη μέρα ήταν ότι αυτά τα πώς και τα γιατί θα διερευνηθούν σε βάθος και σε όλες τους τις διαστάσεις με αδιάβλητες διαδικασίες και από τους πλέον αδιάβλητους ειδικούς εμπειρογνώμονες. Τίποτα δεν πρόκειται να κουκουλωθεί εν ονόματι οποιασδήποτε σκοπιμότητας. Ο πόνος όμως για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν γεννά την ευθύνη να μην μείνουμε στα λόγια αλλά να αναλάβουμε δράση ο καθένας στο μέρος που το αναλογεί ώστε να μην ζήσουμε ποτέ ξανά μια τέτοια τραγωδία. Ποτέ ξανά. Αυτή πρέπει να είναι η απόφαση και η επιδίωξη όλων μας. Και πρώτη από όλους οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες αλλά και δράση η πολιτική ηγεσία του τόπου. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε δεν είναι πάντα αυτονόητο. Υπήρξαν και στο παρελθόν περιπτώσεις που χρειάστηκαν σκληρές αποφάσεις για να αντιμετωπιστούν θεμελιώδη ζητήματα, όμως για λόγους είτε πολιτικής δειλίας, είτε ανεπάρκειας, είτε ακόμη χειρότερα πολιτικής και όχι μόνο κερδοσκοπίας, πάνω σε διαχρονικές στρεβλώσεις, έλειψαν οι τολμηρές αποφάσεις και οι γενναίες πολιτικές τομές ή έμειναν στα λόγια και στις εξαγγελίες. Δυστυχώς, στις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και είχαμε αρκετές στο παρελθόν, δεν είναι πρώτη φορά, οι κατά καιρούς ηγεσίες δεν πόνταραν στη λύση αλλά στη λύθη. Να περάσει ο καιρός, να ξεχαστεί το δράμα και να πάμε παρακάτω. Σήμερα όμως, φίλες και φίλοι, δεν μπορούμε, δεν πρέπει και δεν θέλουμε να πάμε και δεν θα πάμε ούτε βήμα παρακάτω με οδηγό τη λύθη. Απόφασή μας είναι, και το έχω πει πολλές φορές, τίποτα και κανένας να μην ξεχαστεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω ώστε να διορθώσουμε πιθανά λάθη και παραλήψεις στην ώρα του κακού.
ούτε βεβαίως μπορούμε να ελέγξουμε ακραία κλιματικά φαινόμενα που μας ξεπερνάνε και ίσως έχουμε συχνότερα το επόμενο διάστημα παρόμοια. Όμως μπορούμε και οφείλουμε, γνωρίζοντας ότι θα ξανάρθουν, να προετοιμαστούμε καλύτερα. Κυρίως όμως οφείλουμε να χτυπήσουμε τη γροθιά στο μαχαίρι και να ξυλώσουμε, να γκρεμίσουμε μία-μία τις τρευλώσεις και τις παθογένειες του παρελθόντος. Το χάος της ανεξέλεγκτης δόμησης που απειλεί ανθρώπινες ζωές δεν μπορεί από εδώ και στο εξής να γίνεται ανεκτό. Οτιδήποτε καταστρέφει δάση και ακρογιαλιές, οτιδήποτε εκπροσωπεί κίνδυνο για τις ανθρώπινες ζωές, θα ξυλωθεί. Είναι χρέος μας απέναντι στους νεκρούς μας, μα πιο πολύ είναι χρέος μας απέναντι στους ζωντανούς. Είναι χρέος μας απέναντι στις επόμενες γενιές. Μηνυτήρια αναφορά ενώπιον της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κατέθεσαν σήμερα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και αρμόδιοι τομεάρχες Γιώργος Γιοργαντάς, βουλευτής Κιλκής, και Νίκος Παναγιωτόπουλος, βουλευτής Καβάλας, και ζητούν την διερεύνηση της διαδικασίας επιλογής διοικητικών και τομεακών γραμματέων και των ποινικών ευθυνών που προκύπτουν στο πλαίσιο αυτής. Στη μήνυσή τους, οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτουν τη διερεύνηση της διαδικασίας επιλογής διοικητικών και τομεακών γραμματέων και των ποινικών ευθυνών που προκύπτουν στο πλαίσιο αυτής. Αναλυτικότερα, ζητούν να διερευνηθεί η υπόθεση παράνομης διαβίβασης σε τουλάχιστον 4 υπουργούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ των ονομάτων, των στοιχείων και των προσόντων των υποψηφίων σε χρονικό σημείο κατά το οποίο δεν νομιμοποιούνταν και δεν είχαν δικαίωμα να λάβουν γνώση των σχετικών στοιχείων, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη διαδικασία και θα μπορούσε να υπάρξει αθέμητη παρέμβαση στο έργο της Επιτροπής που θα επιλαμβανόταν του σχετικού ελέγχου. Η κυβέρνηση, ξεπερνώντας κάθε όριο, εργαλειοποίησε το ΑΣΕΠ και επιχειρεί να το υποκαταστήσει. Αρχικά οι φωτογραφικές προκηρύξεις για τους γενικούς γραμματείς και στη συνέχεια η αποστολή των στοιχείων όλων των φακέλων των υποψηφίων στους υπουργούς καθιστά τη διαδικασία μονόδρομο ως προς την ακύρωσή της. Οι ευθύνες πλέον δεν είναι μόνο πολιτικές, είναι και ποινικές, δήλωσε ο κ. Γιοργαντάς, εξερχόμενος του δικαστικού μεγάλου του Αρείου Πάγου. Είναι η δεύτερη φορά που η κυβέρνηση παραβιάζει τον νόμο του ΑΣΕΠ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αυτή τη συστηματική συμπεριφορά χωρίς να κάνουμε τίποτε. Γι' αυτόν τον λόγο προσήλθαμε σήμερα ενώπιον των εισαγγελικών αρχών του Αρείου Πάγου να καταθέσουμε τη σχετική μηνυτήρια αναφορά και αναμένουμε από την ελληνική δικαιοσύνη να πράξει τα νόμιμα προβλεπόμενα, ανέφερε από τη δική του πλευρά ο κ. Παναγιωτόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία τονίζει ότι κανείς δεν μπορεί ούτε να υποκαθιστά, ούτε να εργαλειοποιεί το ΑΣΕΠ. Με κάθε τρόπο που προβλέπει ο νόμος, θα επιδιωχθεί η απόδοση όλων των ευθυνών. Στο πλαίσιο προγραμματισμένης συνάντησης που είχε χθες στη Θεσσαλονίκη ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλα Στάσος Χαρασαβόγλου με τον διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Στράτο Πλωμαρίτη αλλά και την διοικήτρια του Θεαγενείου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου, έγινε γνωστό ότι ο ογκολόγος Δημήτρης Κασαράκης θα βρίσκεται τελικά μία φορά την εβδομάδα στο τμήμα του νοσοκομείου έως ότου πληρωθεί η καινή θέση που δημιουργήθηκε. Καταρχήν για την πλήρη ενημέρωση των ακροατών, των πολιτών, θέλω να σας πω το εξής, ότι ο γιατρός τον οποίο αναφέρεστε αποχώρησε από το νοσοκομείο Καβάλας με δική του θέληση. Ο ίδιος του υπέβαλε αίτηση να μετακινηθεί στην οργανική του θέση στο Θεαγένειο Νοσοκομείο. Εμείς προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε το κενό που παρουσιάζεται με έναν άμεσο θα έλεγα τρόπο, γι' αυτό και είχαμε την περασμένη εβδομάδα συνάντηση με τον Υπουργό τον κύριο Ξανθό στην Αθήνα και αυτό στο οποίο καταλήξαμε είναι ότι εκτός προγραμματισμού και έξω από κάθε διαδικασία το Υπουργείο Υγείας θα διαθέσει μια μόνιμη θέση ιατρού ογκολόγου παθολόγου στο νοσοκομείο Καβάλας. Αυτή η διαδικασία έχει δρομολογηθεί, πρέπει να σας πω, και περιμένουμε να δημοσιευθεί η προκήρυξη στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης, να πάρει το δρόμο της δηλαδή, προκειμένου να επιλεγεί ο ογκολόγος παθολόγος, ο μόνιμος γιατρός που θα στελεχώσει το ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου Καβάλας. Αυτό είναι το πρώτο. Ωραία. Πάνω σε αυτό να σας ρωτήσω, κύριε Καρασαβόγλου, μπορεί να είναι ξανά ο κύριος Κασαράκης, δηλαδή αν επιθυμεί να ξαναδηλώσει
Κοιτάξτε να δείτε. Επιστροφή. Θεωρώ, θα σας μιλήσω ειλικρινώς, θεωρώ ότι όλη αυτή η κουβέντα γύρω από τον συγκεκριμένο γιατρό έχει και στοιχεία υπερβολής. Ο συγκεκριμένος γιατρός είναι ένας καλός γιατρός. Σπέβδω όμως να σας πω ότι και η επικουρική γιατρός που έχουμε αυτή τη στιγμή που συζητάμε στο ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου Καβάλας είναι επίσης μια καλή γιατρός. Και δεν ξέρω, δεν πέρασε βεβαίως πολύ καιρός, είναι μια εβδομάδα 10 μέρες που λειτουργούμε χωρίς τον συγκεκριμένο γιατρό. Θέλω να σας πω ότι δεν παρουσιάστηκε αυτό, το μικρό είναι αλήθεια διάστημα, κανένα απολύτως πρόβλημα στις χημειοθεραπείες των καρκινοπαθών. Όλα λειτουργούσαν όπως πριν. Όλα τακτοποιούνται όπως και πριν και όλοι εξυπηρετούνται όπως και πριν. Βεβαίως υπερβάλλουν λιγάκι οι γιατροί παραπάνω, αυτοί που έχουν εναπομείνει, αλλά αυτό το ξέρουμε και καταβάλουμε κάθε, αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Mm-hmm. Λοιπόν, στην επιπλέον πρέπει να σας πω ότι στη συνάντηση χθες που έγινε στην Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη με τον κύριο Πλωμαρίτη και την διοικήτρια του Θεαγενείου Νοσοκομείου, υλοποιήθηκε η πρόταση του ίδιου του Υπουργού, του κυρίου Ξανθού, να δούμε αν και κατά πόσο θα μπορούσαμε να φέρνουμε τον γιατρό που έχει αποχωρήσει για κάποιες μέρες στο νοσοκομείο Καβάλας, μέχρι να καλυφθεί αυτό το κενό, επαναλαμβάνω, μέχρι τον ερχομό δηλαδή του μόνιμου γιατρού. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα αυτό. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα τον έχουμε. Μέχρι τότε λοιπόν συμφωνήσαμε χθες με τον κύριο Πλωμαρίτη και την διοικήτρια του Θεαγενείου να έρχεται ο κύριος Κασαράκης μία φορά την εβδομάδα στο νοσοκομείο Καβάλας να βλέπει ασθενείς όπως και πριν, να τακτοποιεί τα ζητήματα, τα ιατρικά κτλ. Με τους καρκινοβαθείς στο ογκολογικό. Και έτσι θα προχωρήσουμε. Και βεβαίως ισχύει και το τρίτο που συχνά πυκνά έχω αναφέρει, ότι το νοσοκομείο Καβάλας δηλαδή έχει παρκαρισμένα χρήματα για έναν ακόμη επικουρικό ογκολόγο-παθολόγο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην λίστα της ΥΠΕ κάποιος για να μπορούμε άμεσα να τον πάρουμε, να τον προσλάβουμε, να τον αξιοποιήσουμε. Και επομένως, εάν και εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα κάποια στιγμή, εμείς έχουμε διαθέσιμους πόρους και θα την αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα άμεσα. Mm-hmm. Υπάρχει όμως και ένα ακόμη ζήτημα, που τουλάχιστον σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ τέθηκε, θα έλεγε έντονα κανείς, με την έννοια το έντονο πάει σε αρκετό χρονικό διάστημα στο παρελθόν πίσω, δηλαδή όταν είχε συζητηθεί από πομπή κάποιων ιατρών, χειρουργών του νοσοκομείου της Καβάλας, επιστρέφουν στη θέση τους πάλι. Οι γιατροί είχαν τεθεί σε καθεστώς δυνητικής αργίας, διότι είχαν προχωρήσει σε παράνομες συνταγογραφήσεις και εμείς είχαμε κάνει αυτό που έπρεπε θεσμικά να κάνουμε. Χθες λοιπόν συνεδρίασε το πειθαρχικό της ΥΠΕ και είδε το πειθαρχικό κομμάτι της υπόθεσης αυτής και από ό,τι έτσι δεν ξέρω, δεν έχει κοινοποιηθεί σε εμάς κάποια απόφαση, έχω όμως την πληροφορία ότι μάλλον οι γιατροί αυτοί θα επιστρέψουν στο νοσοκομείο Καβάλας προκειμένου να στελεχώσουν το χειρουργικό τμήμα. Θα τιμωρηθούν βεβαίως, θα υπάρξει μια τέτοια τιμωρία, δεν ξέρω πού, πόσο, ποιας έντασης και έκτασης θα είναι αυτή, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον θα επιστρέψουν στα καθήκοντά τους. Mm-hmm. Αυτή η τιμωρία που λέτε δεν ολοκληρώθηκε ακόμα, παραμένει πιο κομμάτι της. Προφανώς θα αφορά στο κομμάτι που στη διάρκεια εννοώ, στο διάστημα εννοώ, που ήταν σε δυνητική αργία. Γι' αυτό θα τιμωρηθούν και επομένως αφού θα έχουν εκτίσει την ποινή τους για το διάστημα που ήταν σε δυνητική αργία, συνακόλουθα θα μπορέσουν να επιστρέψουν στη δουλειά τους το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Θα έχουν εκτίσει δηλαδή την ποινή τους όσο ήταν σε δυνητική αργία. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα στον τρόπο λειτουργίας αυτό το χρονικό διάστημα του νοσοκομείου με την προστίγη και κάποιων άλλων ιατρείων, νομίζω ότι ολοκληρώνεται την εικόνα ενός σύγχρονου γενικού νοσοκομείου που να έχει απήχηση και στην ευρύτερη περιοχή. Κοιτάξτε, έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι λειτουργεί ήδη, από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω για πρώτη φορά στην ιστορία του νοσοκομείου Καβάλας, ένα εργαστήριο λογοθεραπείας. Έχουμε ένα στέλεχος, μια λογοθεραπεύτρια,
η οποία νομίζω ότι θα προσφέρει καταπληκτικές υπηρεσίες. Έχει αρχίσει ήδη να λειτουργεί το εργαστήριό της στα εξωτερικά ιατρία κάτω σε εμάς στο Ισόγειο, στο νοσοκομείο. Έχει αρχίσει να βλέπει κόσμο, πολίτες, ασθενείς κτλ., νεότερους και γυρεότερους, κυρίως νεότερους. Και νομίζω είναι αυτό κάτι που έλειπε από το νοσοκομείο Καβάλας και γι' αυτό εμείς αισθανόμαστε καλά που υπάρχει και αυτό το επιπρόσθετο στοιχείο. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι έχει έρθει στο νοσοκομείο μία διαιτολόγος και επομένως θα μπορεί αυτή να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο κομμάτι της διατροφολογίας, διαιτολογίας κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για το καθημερινό διαιτολόγιο των ασθενών που φιλοξενούνται στις κλινικές. Πέρα λοιπόν από αυτούς τους εσωτερικούς δηλαδή ασθενείς, αυτούς που έχουμε μέσα στο νοσοκομείο, οι υπηρεσίες που θα προσφέρουμε θα είναι υπηρεσίες που απευθύνονται και σε πολίτες εκτός νοσοκομείου, προκειμένου αυτοί να μην απευθύνονται σε ιδιώτες, αλλά να έρχονται στο νοσοκομείο και χωρίς καμία επιβάρυνση να τη χάνουν πολύ καλές ψηλού επίπεδου υπηρεσίες. Mm-hmm, mm-hmm. Και το τρίτο mm-hmm. είναι ότι έχουμε προσλάβει έναν επικουρικό άγκυο χειρουργό. Αυτός θα αρχίσει αμέσως μετά το 15 Αύγουστο νομίζω να προσφέρει τις υπηρεσίες του, να λειτουργεί δηλαδή ένα εξωτερικό ιατρείο και επίσης να παρεμβαίνει και χειρουργικά εδώ και εκεί όπου και όταν χρειάζεται στο δικό του κομμάτι το άγγειο χειρουργικό. Νομίζω mm-hmm. ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προσθήκη στο ιατρικό γίγνεσθε στο νοσοκομείο Καβάλας, τόσο στο διαγνωστικό κομμάτι όσο και στο επεμβατικό. Και θεωρώ λοιπόν ότι και αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος, ένα σημαντικό βήμα που συμπληρώνει το προφίλ του, το ιατρικό, το θεραπευτικό προφίλ του νοσοκομείου mm-hmm. Καβάλας και εμείς νιώθουμε ιδιαίτερα ευτυχείς με αυτό. Ανατροπές στο ύψος αλλά και στους δικαιούχους επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας περιλαμβάνει σύμφωνα με πληροφορίες το πόρισμα ειδικής επιτροπής που έχει συσταθεί για την αξιολόγηση και την επανεξέταση των κριτηρίων χορήγησής του σε περίπου 90.000 δημοσίους υπαλλήλους. Πρόκειται για την Επιτροπή που έχει συσταθεί με στόχο να επανεξετάσει το σύνολο των ειδικοτήτων του Δημοσίου για τις οποίες καταβάλλεται σήμερα επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ώστε οι όποιες αλλαγές να καθοριστούν με υπουργική απόφαση και να ισχύσουν το αργότερο από το Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΑΔΔΗ, ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος, παρότι ξεκαθάρισε ότι οι αλλαγές που θα γίνουν θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερες, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να περικοπεί το επίδομα από κάποιες κατηγορίες υπαλλήλων προκειμένου να χορηγηθεί σε κάποιες άλλες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, στο στόχαστρο της Επιτροπής έχουν τεθεί περίπου 90.000 δημόσιοι υπάλληλοι που σήμερα λαμβάνουν επίδομα από 35 έως 150 ευρώ το μήνα και αγωνία επικρατεί ιδιαίτερα στους περίπου 25.000 εργαζόμενους στην καθαριότητα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς το επίδομα συνδέεται και με το καθεστώς ασφάλισης με βαρέα και ανθυγιεινά και εφόσον το επίδομα κοπεί, ελοχεύει ο κίνδυνος να υπάρξει και αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 5 χρόνια στα 67 έτη από τα 62 που ισχύουν σήμερα. Μεταξύ αυτών που λαμβάνουν το επίμαχο επίδομα είναι οι εργαζόμενοι σε νοσοκομεία, μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, είτε εργαζόμενοι που απασχολούνται ως εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού, υδραυλικοί, τεχνίτες και εργάτες που απασχολούνται στην κατασκευή και στη συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης, όπως επίσης και το προσωπικό που απασχολείται στην εποπτεία καθαριότητας, το νοσηλευτικό προσωπικό, οδηγοί, χειριστές και εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων, εργάτες και τεχνίτες ψεκασμού, εργάτες κοπής δέντρων καθώς και εργάτες καθαριότητας των δημοτικών νεκροταφείων. Ο προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων επικινδυνότητας του επαγγέλματος, το ύψος και οι κατηγορίες του επιδόματος, καθώς και οι ειδικότητες που θα το δικαιωθούν, αναμένεται να καθοριστούν από την Επιτροπή που συστάθηκε βάσει μνημονιακού νόμου, παρότι η εφαρμογή του νέου καθεστώτος θα ξεκινήσει μετά την έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής.
Βέβαια, νόμος του 2018 ήρθε στην πράξη να παρατείνει την καταβολή του επιδόματος μέχρι την τελική αξιολόγηση, καθώς τροποποίησε τον επίσης μνημονιακό νόμο του 2015, σύμφωνα με τον οποίο η ελληνική νομοθεσία θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή έως το τέλος του 2017. Επιχείρημα το οποίο απορρίπτει αδεδή, υποστηρίζοντας ότι οι αποδοχές των Ευρωπαίων εργαζομένων σε αντίστοιχες εργασίες του δημοσίου είναι πολλαπλάσιες και τα επιδόματα των βαρέων και ανθυγινών είναι ένα μικρό ποσοστό των απολαβών τους. Για τους Έλληνες εργαζόμενους, το επίδομα των 150 ευρώ είναι το 20% με 25% του συνολικού μισθού τους. Η αμόλυβδη βενζίνη ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο σε πολλές τουριστικές περιοχές της χώρας, οδηγώντας, σύμφωνα με πληροφορίες, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να εξετάζει την επιβολή ανώτατων τιμών πώλησης σε νομούς όπου διαπιστώνει πως τα καύσιμα βρίσκονται σε αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τιμοληψίες του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ότι την 1η Ιουνίου η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ήταν στα 1,654 ευρώ το λίτρο και την 1η Ιουλίου είχε υποχωρήσει κατά 2 λεπτά του ευρώ, δηλαδή στο 1,634 ευρώ. Με βάση τα τελευταία στοιχεία στις 2 Αυγούστου η τιμή ανέβηκε ξανά στο 1,643 ευρώ το λίτρο, δηλαδή σχεδόν 1 λεπτό του ευρώ. Ωστόσο, στο ενδιάμεσο διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου, σε πρατήρια υγρών καυσίμων δεν ακολουθήθηκε η προαναφερόμενη μείωση. Μάλιστα, σε πολλά νησιά και άλλες περιοχές της Υπηρετικής Ελλάδας που επιλέγουν οι παραθεριστές για τις θερινές τους διακοπές, η βενζίνη κινείται στα επίπεδα των 2 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα πάντοτε με το παρατηρητήριο τιμών των υγρών καυσίμων, το ακριβότερο νησί είναι η Σίκινος, με την αμόλυβδη να μένει στα δυσθεώρητα επίπεδα των 2,045 ευρώ το λίτρο. Η τιμή είναι ακατέβατη από τις 13 Ιουλίου. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, όπου οι τιμές είναι μια ανάσα πριν από τα 2 ευρώ το λίτρο, δηλαδή στο 1,99 λεπτά και συγκεκριμένα στη Μήλο, την Αμοργό, την Ανάφη και τη Σκηνούσα. Αναφέρατε τη Σίκινο. Σκεφτείτε πόσος κόσμος πάει στη Σίκινο, πόσοι κάτοικοι κάθονται και γίνεται ολόκληρο θέμα. Το ότι πουλιέται στα νησιά το νεράκι 2 ευρώ δεν ασχολείται κανένας. Το ότι πας να πάρεις οτιδήποτε και από ό,τι τιμές θα αγοράσεις, πας να πάρεις ένα παγωτό που εδώ το πληρώνουμε 1 ευρώ και το πληρώνεις 3 ευρώ, δεν ασχολείται κανένας. Ασχολούνται με ένα πρατήριο στη Σίκινο που το πουλάει 2 ευρώ. Πόσος κόσμος παίρνει το αυτοκίνητο του να πάει στη Σίκινο. Μόνο με το καράβι και τα λοιπά, τα έξοδα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ο συνάδελφος το κάνει και δεν ξέρω τα κοστολόγια του και τι χρεώσεις έχει. Φαντάζεστε για να πηγαίνει μόνο γι' αυτό ένα αυτοκίνητο για να πάει καύσιμα, πόσο ακριβότερο του χρεώνει από ό,τι σε εμάς που έρχεται και ξεφορτώνει σε 5 και 6 μαγαζιά. Δεν ξέρω τα κοστολόγια. Όταν ήξερα τα κοστολόγια ήταν πολύ ευχαρίστος. Αλλά τα κοστολόγια για τα νερά, για τα παγωτά, για όλα τα ξέρουμε. Εκεί γιατί δεν μιλάει κανένας. Η εύκολη λύση πάντα είναι να ασχοληθούμε με τα καύσιμα, γιατί ο κόσμος τα έχει άμεση ανάγκη, και να κάνουμε λαϊκισμό πάνω στα καύσιμα. Στις περιοχές μας βλέπετε που τροφοδοτούμαστε κανονικά, εδώ και καιρό οι τιμές είναι σταθερές. Δεν λέμε ότι είναι φτηνές, το έχουμε πει επανειλημμένα, είναι πανάκριβες, γιατί είναι οι φόροι υπερβολικοί. Έχουμε κάνει έτοιμα στο Υπουργείο να κατεβάσει τους φόρους και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στα καύσιμα και δεν δέχεται. Όλοι λένε ναι, είναι άδικοι, αλλά κανένας δεν κατεβάζει τους φόρους γιατί έχουν ένα σταθερό εισόδημα. Κανένας δεν σκέφτεται τον κόσμο. Αν θέλουν να σκεφτούν τον κόσμο, ας κατεβάσουν τους φόρους και να δείτε πόσο πιο πολύ θα κατεβούν τα καύσιμα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος, μιας και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, Αύγουστος, καλοκαίρι, θάλασσα, βελτιώθηκαν και λίγο οι καιρικές συνθήκες, κινείται, υπάρχει αύξηση στην κίνηση προς την γειτονική Καβάλα? Αυτές τις μέρες που έχει ζέστη, ειδικά τα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, έχει δουλειά, να μην λέμε ψέματα. Από εκεί και πέρα όμως, χάθηκε το καθημερινό. Οι καλές εποχές έχουν φύγει. Βλέπεις τα αυτοκίνητα, δεν πάει ποτέ ένα άτομο, θα είναι 5 άτομα. Θα πάνε μια φορά την εβδομάδα στη θάλασσα, δεν θα πάνε 2-3 φορές την εβδομάδα, καταλαβαίνετε. Όταν ο μισθός είναι 5 και 6 εκατοστάρικα, πώς μπορείς να πας στη θάλασσα, γιατί θέλεις 20-30 ευρώ σαν έξοδο. Από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι ότι με την πολύ ζέστη αυξήθηκε η δουλειά μας. Αυτή τη στιγμή εδώ στη Δράμα, πώς διαμορφώνονται περίπου οι τιμές?
Περίπου 1 με 1,63 είναι βενζίνη. Εκεί πέρα 1,63, 1,64 είναι βενζίνη. Ανάλογα πότε έχεις αγοράσει, τι χρεώσεις έχει. Κάθε συνάδελφος έχει διαφορετικές χρεώσεις, διαφορετικές επιχρεώσεις, διαφορετικά νίκαια. Οι διαφορές είναι μεταξύ πρατηριούχου με πρατηριούχου, είναι πολύ μικρές μες στη δράμα. Δηλαδή τα 3 και 4 λεπτά το καταλαβαίνετε σε ένα γέμισμα είναι 1-2 ευρώ. Αυτό είναι. Η έρευνα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, επικεντρώνεται στο κατά πόσον είναι δικαιολογημένες αυτές οι αποκλίσεις από τον μέσο όρο της πανελλαδικής τιμής της αμόλυβδης, καθώς και από τη μέση τιμή ανανομό. Αν όντως η αρχή κρίνει πως κινούνται σε αδικαιολόγητα επίπεδα, τότε θα εισηγηθεί στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης χαμηλότερη ανώτατη τιμή από τα τρέχοντα επίπεδα προκειμένου να συμμορφωθούν οι πρατηριούχοι. Δεν προκαλεί ανησυχία η ένταση εμφάνισης του ελμυνθοσπορίου στις καλλιέργειες Καλαμποκιού στον ομό Δράμας, που φέτος αριθμούν περίπου σε 65.000 στρέμματα, δήλωσε η διευθύντρια της ΔΑΟΚ Ιωάννα Σαρίγκολη μετά τον εντοπισμό του Μίκητα πρόσφατα από γεωπόνους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας. Η προσβολή από τον Μίκητα ελμυνθοσπόριο στους αγρούς που καλλιεργούν τον αρβόσιτο στη Δράμα είναι μικρή. Εμφανίζεται με αραιά συμπτώματα στις περισσότερες καλλιέργειες, ενώ πιο έντονα είναι τα συμπτώματα που εντοπίστηκαν σε καλλιέργεια αραβοσίτου στην περιοχή του Καλού Αγρού, λέει μεταξύ άλλων η διευθύντρια της ΔΑΟΚ Δράμας Ιωάννα Σαρίγκολη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η κυρία Σαρίγκολη, ο Μίκητας στην αρχή, τουλάχιστον για τον παραγωγό, εμφανίστηκε ως τροφοπαινία. Αυτό του έδωσαν τα χαρακτηριστικά του. Όμως μετέπειτα, όταν έγιναν οι εξετάσεις, ανακοινώθηκε στον παραγωγό ότι τελικά δεν ήταν τροφοπαινία, αλλά αυτός ο Μίκητας, το ελμυνθοσπόριο, ο οποίος εμφανίστηκε στην Δράμα μετά από αρκετά χρόνια, γιατί ευνόησαν ιδιαίτερα οι καιρικές συνθήκες. Φέτος, όντως, είχαμε εντοπίσει εμείς, βγαίνοντας για το Διαμπρότικα, κάποιους αγρούς προσβεβλημένους με ελάχιστη προσβολή από το ελμυνθοσπόριο στον Αραβόσιτο. Κάποιος παραγωγός από τους συνταγρούς μας ειδοποίησε, πιστεύοντας ότι το Καλαμπόκιτο έχει πρόβλημα θρέψης, ότι ήταν δηλαδή μια τροφοπαινία. Τελικά πήραμε δείγμα, αναλύσαμε, είδαμε ότι πρόκειται για έναν Μίκητα, το ελμυθοσπόριο, το οποίο φέτος ευνοήθηκε, γιατί οι θερμοκρασίες και οι υγρασίες ήταν κατάλληλες για την ανάπτυξή του. Στον αγρό αυτό όντως η προσβολή ήταν μεγάλη, όμως ευτυχώς είχε δέσει, είχαν γίνει γονιμοποίηση δηλαδή των ανθέων, είχαν δημιουργηθεί σπάδικες, οπότε έχει μεν μείωση της παραγωγής, αλλά όχι πάρα πολύ δραματική, δηλαδή όχι μηδενισμό. Ήταν οι συνθήκες φέτος οι οποίες ευνόησαν το ελμυθοσπόριο. Έχει στίγματα, καφετή στίγματα, κοιλίδες, μακρόστενες, και φαίνεται σαν τροφοπαινία μαγνησίου, καλίου. Γι' αυτό δεν μπορούν εύκολα στην αρχή να το διαπιστώσουν. Είχε χρόνια να εμφανιστεί κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, οι προσβολές πάντοτε υπάρχουν, αλλά έτσι σε τέτοια ένταση, ναι, είχε χρόνια να εμφανιστεί. Γιατί οι μέσες θερμοκρασίες ήταν γύρω στους 23 με 24 βαθμούς, δηλαδή πολύ κατάλληλες συνθήκες, και η υγρασία υψηλή. Οι περισσότεροι μύκητες θέλουν έτσι μια δροσερή, η μέση θερμοκρασία να κυμαίνεται σε αυτή την θερμοκρασία 23 με 24 βαθμούς, και υψηλή υγρασία. Είναι κατάλληλη για ανάπτυξη πολλών μυκήτων και όχι μόνο του ελμυθοσπορίου. Πιστεύετε ότι κάτι ανάλογο μπορεί να συμβαίνει και σε άλλες περιοχές και όχι ας πούμε μόνο σε έκταση στον Καλό Αγρό? Νομίζω ότι ναι, θα υπάρχει και σε άλλες περιοχές. Ίσως το συνδέουν με τροφοπαινίες. Και ίσως δεν είναι τόσο έντονο όσο ήταν σε αυτόν τον αγρό. Γιατί σας ξαναλέω ότι ο αγρός ήταν ένας μοναδικός που είχε μια τέτοια μεγάλη προσβολή. Παρ' όλα αυτά, αν θα δουν κάτι τέτοιο, τι να κάνουν οι παραγωγοί? Ναι, αν θα δουν κάτι τέτοιο, να ενημερώνουν την υπηρεσία μας. Βέβαια, τώρα ήδη έχει περάσει περίοδος, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τα καλαμπόκια είναι πολύ ψηλά, έχουν ήδη δέσει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αλλά αν ήταν σε προγενέστερο στάδιο, θα μπορούσαν να απευθυνθούν στην υπηρεσία μας και να τους δώσουμε τα κατάλληλα. Τις κατάλληλες συμβουλές, ναι.
Ανακοινώθηκε η πέμπτη τροποποίηση στα σχέδια βελτίωσης νέων αγροτών και όσοι από τους παραγωγούς ενδιαφέρονται για περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να απευθύνονται στο αντίστοιχο γραφείο της ΔΑΟΚ Δράμας. Ναι, αφορά την προκήρυξη των σχεδίων βελτίωσης. Είναι το μέτρο έτσι όπως το ξέρουμε με τα χρόνια. Είναι ουσιαστικά η πέμπτη τροποποίηση που έχει γίνει στην υπουργική απόφαση που βγήκε στο τέλος του 2017. Η μεγάλη αλλαγή που έχει είναι ότι όλα τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν στη ΔΑΟΚ, ενώ η προηγούμενη ήταν μέχρι τις 16 Εβδόμου, τώρα παίρνει μια παράταση μέχρι τις 38 του 2018. Και ακολούθως οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν την πρώτη ηλεκτρονική οριστικοποίηση του πρώτου και δευτέρου σταδίου, έτσι όπως γινόταν μέσα στο ΠΟΣΟΥΚΟΕ, μέχρι τις 14.09, στις 1 η ώρα το μεσημέρι. Λίγο χρειάζεται προσοχή από αυτούς που υποβάλλουν τα αιτήματα, γιατί οι αιτήσεις αποριστικοποίησης γίνονται δεκτές μέχρι τις 19, ενώ η υπουργική απόφαση αναφέρει ότι ουσιαστικά η καταληκτική είναι μέχρι την πραγματική οριστικοποίηση. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια τεχνική δυσκολία και το Υπουργείο δεν δέχεται τέτοιες μεταβολές, οπότε όποιος θέλει να αποριστικοποιήσει το αίτημά του για να κάνει τις όποιες διορθώσεις, μόνο μέχρι τις 19 μπορεί να γίνει μέσα από την εφαρμογή. Και ακολούθως, αφού ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, η υποβολή του φυσικού αντικειμένου στις ΔΑΟΚ είναι μέχρι τις 1/10, ανεξάρτητα από το πότε έχουν οριστικοποιήσει. Όλες οι μεταβολές είναι ανεβασμένες στις πλατφόρμες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς επίσης και στον ιστότοπο της περιφέρειας. Και φυσικά, όπως επίσης και στην ειδική υπηρεσία διαχείρισης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και όποιες άλλες πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι δικαιούχοι απευθείας από το γραφείο, εδώ που λειτουργεί πάντα για όλα τα ερωτήματα. Και στο σημείο αυτό, σύντομη διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε στο δελτίο μας με όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα. Ζήσε τη στιγμή. Νιώσε το ρυθμό. Star FM 93,5. Ακού δυνατά όλες τις επιτυχίες. Επιστροφή στο δελτίο μας με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Λόγω των βροχοπτώσεων, η παραγωγή αλλά και ο Δήμος Αμφίπολης γλίτωσαν πολλά χρήματα από την άρδευση. Αλλά η κατάσταση στα αρδευτικά κανάλια είναι ιδιαιτέρως προβληματική. Έχουμε δεχτεί έγγραφα από πυροσβεστική και άλλους φορείς για τον καθαρισμό των αρδευτικών καναλιών. Όμως δεν έχουμε χρήματα, δηλώνει μεταξύ άλλων ο Αντιδήμαρχος Αμφίπολης Γιάννης Γιαζιτζής. Ότι λόγω των βροχοπτώσεων δεν είχε πολλή ζήτηση να δουλεύουν πολύ τα αντιλιοστάσια για την άρδευση. Ευτυχώς, γιατί γλιτώσαμε όχι μόνο από το ρεύμα, αλλά και από τις αβαρίες των μηχανημάτων, γιατί τα δίκτυα είναι πεπαλαιωμένα, είναι πολλών χρόνων. Θέλουν συντήρηση κάθε χρόνο. Mm-hmm. Και από την άλλη, στα αρδευτικά κανάλια ο καθαρισμός, γιατί και εδώ το κόστος είναι μεγάλο. Το κόστος είναι μεγάλο, θέλουν ειδικά μηχανήματα, θέλουν μπουλντόζες, τσάπες για να καθαριστούν. Είναι μια κατάσταση, σίγουρα επηρεάζει, όπως είπα και πριν, η οικονομική κρίση επηρεάζει, οι μειωμένες χρηματοδοτήσεις επηρεάζουν, οι δήμοι χρειάζονται έκτακτες επιχορηγήσεις για αυτά τα ειδικευμένες πιστώσεις για αυτά τα του καθαρισμού των ρεμάτων που επηρεάζουν από την άλλη πλευρά αν δεν καθαριστούν και από και θέμα πυρκαγιών. Έχουμε και θέμα πυρκαγιών. Mm-hmm. Έρχονται έγγραφα από την πολιτική προστασία και από την πυροσβεστική για καθαρισμό. Ο Δήμος δεν είναι σε τόση εύκολη θέση για να ανταποκριθεί σε όλα αυτά τα κανάλια ή τα ασύλια, τα ρέματα, τα πάρκα. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και από έλλειψη χρηματοδότησης, προσωπικού, ποιοι θα τα κάνουν. Εντάξει, το προσωπικό λύνεται αν πάρεις υπεργολαβίες, κάποιους ιδιώτες, αλλά το πρώτο είναι η οικονομική κατάσταση. Mm-hmm. Εθελοντές έχετε σε αυτήν την προσπάθεια, δηλαδή εθελοντές που να επιβλέπουν τα ασύλια για περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιών, για προληπτικούς χαρακτήρες, όπως παραδείγματος χάρη συλλόγους, κυνηγητικούς και άλλους φορείς που ενδιαφέρονται να βοηθήσουν στην προσπάθεια. Υπάρχουν κάποιοι σύλλογοι, αλλά δεν είναι τόσο οργανωμένο σε τόσο μεγάλο βαθμό εδώ στο Δήμο μας. Υπάρχουν. Σε κάποια δημοτικά διαμερίσματα, σε κάποιες τοπικές κοινότητες υπάρχουν, αλλά όχι σε όλες.
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αρκετές φορές κατά το παρελθόν έχει ενημερώσει για την πρόοδο των εργασιών στο ταφικό μνημείο που αποκαλύφθηκε κατά το 2014 στον Λόφο Καστά και αποτελεί μνημείο μεγάλης αξίας, μεγάλης κλίμακας και υψηλών απαιτήσεων ως προς τη διαχείρισή του. Στόχος του Υπουργείου Πολιτισμού είναι να αναδειχθεί η Αμφίπολη ως ένας ακόμη αρχαιολογικός προορισμός στη χώρα μας και να συμβάλλει στην οικονομική ενίσχυση της περιοχής. Υπενθυμίζεται ότι για άλλη μια φορά το μνημείο μετά την ανασκαφή του βρέθηκε εκτεθειμένο στους μηχανισμούς φθοράς με κυριότερο πρόβλημα τα φορτία που δεχόταν από τα υπερκείμενα εδάφη και τον περιβάλλοντα χώρο του. Από το 2015 και μέχρι σήμερα η προστασία και η αποκατάσταση του μνημείου έχει τεθεί σε απόλυτη προτεραιότητα από το Υπουργείο Πολιτισμού με σαφή και αυστηρά ιεραρχημένο προγραμματισμό δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό ηλεκτροδοτήθηκε το μνημείο και πραγματοποιήθηκαν εργασίες εξασφάλισης των πρανών του λόφου και προσωρινής διευθέτησης απορροής των υδάτων με κατάλληλα μέτρα. Επίσης έγιναν σωστικές επεμβάσεις στον τομέα της συντήρησης και λήφθησαν μέτρα αντιστήριξης του περιβόλου, ενώ σταθερά παρακολουθούνται μέσω κατάλληλων συστημάτων η μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας, καθώς και οι μικρομετακινήσεις στο εσωτερικό του ταφικού μνημείου. Για τις εργασίες αυτές εκπονήθηκαν οι απαραίτητες μελέτες, οι οποίες και εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το ΚΑΣ. Βελτιώθηκε ακόμα η πρόσβαση στο χώρο και υλοποιήθηκαν περιφράξεις και υποδομές ασφάλειας και φύλαξης. Παράλληλα, προωθήθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες για την αναγκαστική απαλωτρίωση των όμορων ιδιοκτησιών πέριξ του μνημείου. Επιπλέον, εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν από το ΚΑΣ οι απαιτούμενες μελέτες για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξή του. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε ένας μακρόπνεος σχεδιασμός για τη μόνιμη προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του σημαντικού μνημείου, σύμφωνα με την επιστημονική δεοντολογία. Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις εξειδικευμένες μελέτες που εκπονούνται στα διάφορα στάδια. Με βάση το χρονοδιάγραμμα του έργου, στις 10 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, δημοσιεύθηκε η διακήρυξη του Τεχνικού Συμβούλου του έργου με κατατακτήρια ημερομηνία στις 9 Αυγούστου, ώστε τον Σεπτέμβριο να εκκινήσουν οι εργασίες ανασχηματισμού της στερεωτικής διάταξης του ταφικού μνημείου. Παράλληλα και σε άμεση προτεραιότητα θα γίνει η αναδιαμόρφωση του εργοταξιακού χώρου με την προμήθεια και τοποθέτηση οικίσκων και κοντέινερς, καθώς και η διευθέτηση και ομαδοποίηση των πόρινων διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών που προέρχονται από την ανασκαφή του ταφικού μνημείου. Ακόμη ολοκληρώνεται η αρχιτεκτονική μελέτη και η μελέτη δομικής παθολογίας του μνημείου και προετοιμάζονται οι χωματουργικές διαμορφώσεις με την πραγματοποίηση αρχαιολογικών τομών στις επιχώσεις που ξεκίνησαν την 1η Αυγούστου. Εντός των αμέσως επόμενων ημερών θα ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου που αφορά στην ολοκλήρωση των ιστορικών και αρχαιολογικών πόρων διασυνοριακής σπουδαιότητας Βουλγαρίας-Ελλάδας σε έναν βιώσιμο θεματικό τουριστικό προορισμό που είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020. Από τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται στο ποσό του 1.316.886 ευρώ, έχουν εγκριθεί 276.000 ευρώ για έργα στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης που θα εκτελεστούν από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία δικτύου διαδρομών περιήγησης επισκεπτών στα περισσότερα από τα ανασκαμμένα μνημεία στην κεντρική περιοχή του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Αμφίπολης, η οποία περιλαμβάνει τη Χριστιανική Ακρόπολη καθώς και δύο ξεχωριστές υποενότητες της πόλης, πλησίων και νοτίως της Ακρόπολης. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα την προστασία και αποκατάσταση του σημαντικού μνημείου στην Αμφίπολη στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανάδειξης στη βάση της επιστημονικής δεοντολογίας, της διεπιστημονικής συνεργασίας με σταθερά βήματα, συντεταγμένο τρόπο και χωρίς βιασύνη, όπως απαιτεί ένα σύνθετο έργο υψηλής εξειδίκευσης. Στόχος είναι να αναδειχθεί η Αμφίπολη ως ένας ακόμη αρχαιολογικός προορισμός στη χώρα μας, αλλά και να συμβάλλει στην οικονομική ενίσχυση της περιοχής. Και από την Αμφίπολη περνάμε στη Θάσο. Κατασκευασμένο σε μια φυσική κοιλότητα του λόφου της πρωτεύουσας του νησιού, στο Λιμένα, το αρχαίο θέατρο της Θάσου ετοιμάζεται να περάσει σε μια νέα περίοδο συντήρησης και αναστήλωσης, σχεδόν έναν αιώνα μετά την πρώτη ανασκαφή που διενήργησε το 1921 η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, αποκαλύπτοντας το κύλο του εντυπωσιακού θεάτρου, την ορχήστρα, τις παρόδους και ένα τμήμα της σκηνής.
Η δεύτερη φάση της αναστήλωσης του σημαντικού αυτού αρχαιολογικού μνημείου με την απαράμιλη θέα στο λιμάνι του νησιού θα ενταχθεί και θα χρηματοδοτηθεί από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας. Η συγκεκριμένη φάση προβλέπει την αποκατάσταση ενός μεγάλου μέρους των μαρμάρινων εδωλίων, την ενίσχυση της ανατολικής παρόδου, την αποκατάσταση μέρους του προσκηνίου, την βελτίωση της πρόσβασης στο θέατρο για τους πεζούς, καθώς και τη δημιουργία εικονικής περιήγησης για άτομα με αναπηρία. Η πρώτη φάση του έργου που πραγματοποιήθηκε με αυτεπιστασία και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ήταν κόστους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ και περιελάμβανε τη διαμόρφωση της ανατολικής και δυτικής παρόδου, καμαρίνια, χώρους υγιεινής, ίδρυυση, αποχέτευση, φωτισμό, περίφραξη και άλλα. Παράλληλα, εξετάστηκαν τρόποι πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που μπορούν να προστατεύσουν το μνημείο και την ευρύτερη περιοχή. Το αρχαίο θέατρο της Θάσου, το οποίο βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της αρχαίας πόλης, χτίστηκε στις αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα με σκηνή που είχε μαρμάρινη πρόσωψη, ενώ το προσκήνιο αφιερώθηκε στον θεό Διόνυσο. Υπέστη αρκετές μετασκευές από τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν και εξής, καθώς την περίοδο εκείνη χρησιμοποιήθηκε για μονομαχίες και θριομαχίες. Η μετασκευή του θέατρου σε αρένα πραγματοποιήθηκε την εποχή της Ρωμαϊκής δυναστείας των Σεβίρων, τέλους 2ου αρχή 3ου αιώνα μετά Χριστόν, οπότε και μεγάλες θύρες έκλεισαν τις παρόδους. Στα χρόνια πριν από το 140 μετά Χριστόν, ο Ιραγόρας, γιος του Εφρύλου και η σύζυγός του, χρηματοδότησαν την κατασκευή ενός θωρακίου με κυκλίδωμα κατά μήκος της ορχήστρας για την ασφάλεια των θεατών. Το κτίριο της σκηνής αποκαλύφθηκε ότι διέθετε ρωμαϊκή φάση καθώς και ελληνιστική. Στο κεντρικό κτίσμα της σκηνής, μετά από ορισμένες εργασίες στο χώρο, βρέθηκε ένας ελληνιστικός τείχος, ο οποίος έπειτα ενσωματώθηκε στον όγκο του τείχου της ρωμαϊκής περίοδου. Ο χώρος του θεάτρου, κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο, είχε ιδιότητα νεκροταφείου. Με προορισμό του Σαμολόφου Καβάλα συνεχίζονται καθημερινά τα δρομολόγια του υπεραστικού κτέλ δράμας, δίνοντας τη δυνατότητα σε δραμηνούς και επισκέπτες να απολαύσουν τη θάλασσα και τις ομορφιές των ακτών στο γειτονικό νομό. Μετά τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων, αυξήθηκε το ενδιαφέρον των πολιτών για να επισκεφτούν τις γειτονικές ακτές της Καβάλας. Έτσι, τα δρομολόγια της διεύθυνσης των υπεραστικών κτέλ του νομού της Δράμας συνεχίζονται καθημερινά και είναι δύο. Το ένα ξεκινάει στις 9 το πρωί και το επόμενο στις 12 το μεσημέρι. Το εισιτήριο κοστίζει 6 ευρώ, όπως ανάμεσα στα άλλα, λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των υπεραστικών κτέλ, Θόδωρος Χατζόπουλος, που καλεί τους πολίτες να επισκεφτούν τις γειτονικές ακτές, να απολαύσουν την θάλασσα και να χαρούν τον Αύγουστο και τις διακοπές τους. Εμείς φέτος είχαμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ λόγω του καιρού. Δηλαδή, κάθε απόγευμα, κάθε μεσημέρι έβρεχε, όπως ξέρει και όλος ο κόσμος. Ευτυχώς ευελπιστούμε ότι από εδώ και πέρα θα στρώσει ο καιρός. Και εμείς θα παρακαλέσουμε το δραμηνό λαό όσο μπορεί να έρθει να κάνει τα μπάνια τουλάχιστον, να προλάβει να κάνει τα μπάνια. Γιατί εμείς θα είμαστε έτοιμοι, θα τους περιμένουμε εδώ, να τους πάμε και να τους φέρουμε με ασφάλεια στους αμόλοφους. Το εισιτήριο είναι 6 ευρώ, αλέρε τουρ, πάμε, ξεκινάμε το πρωί 9 η ώρα, γυρίζουμε η ώρα 1, η ώρα 12 ξεκινάμε τη δεύτερη διαδρομή, πάμε εκεί, τις καθημερινές είναι 6 ώρα το απόγευμα η επιστροφή και το Σαββατοκύριακο είναι 7. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί, διότι ο καιρός θα κάνει αρκετές ζέστες από ό,τι ακούω και να δούμε τώρα μέχρι που θα πάει το πράγμα. Ήδη βελτιώθηκε η κίνηση από την πλευρά των πολιτών. Ναι, βεβαίως έχει βελτιωθεί. Από την μέρα που σταμάτησαν οι βροχές κάθε μέρα να βρέχει, ο κόσμος άρχισε να έρχεται και να πηγαίνει να κάνει τα μπάνια του. Είναι καλός ο καιρός. Με πέρσι η κίνησή μας είναι μειωμένη κατά το ίμιση μέχρι στιγμής. Πιστεύω και ευελπιστώ ότι από εδώ και πέρα θα επανακάμψουμε, δηλαδή θα στρώσουμε. Ανάμεσα στους δραμηνούς πολίτες υπάρχουν και κάποιοι ξένοι. Ναι, έρχονται και ξένοι οι οποίοι έρχονται εδώ για να παραθέρηση για το καλοκαίρι και τις διακοπές τους. Μένουν εδώ στα σπίτια τους στη Δράμα και έρχονται το πρωί και το μεσημέρι και πάνε να κάνουν τα μπάνια τους. Το έχουμε αρκετούς από αυτούς. Τους που είναι στην Ευρώπη, στη Γερμανία και εδώ εκεί. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και πού ακριβώς πηγαίνετε. Στο Παραδάις. Στο Παραδάις, εκεί που είναι η καλή αμμουδιά. Στο δάσος της Ελατιάς φιλοξενούνται ανιχνευτές πρόσκοποι από την Πάτρα,
Από την 1η Αυγούστου, ενώ στη Ζωζόπολη Χαλκιδικής βρίσκονται πρόσκοποι του 3ου Συστήματος Προσκόπων Δράμας σε συνεργασία με αντίστοιχο τμήμα της Κομωτινής, καθώς όλο το καλοκαίρι θεωρείται μια μεγάλη κατασκηνωτική περίοδος για τον προσκοπισμό. Ναι, αν ξεκινήσουμε από τα δικά μας τα παιδιά, αυτή τη στιγμή το ένα τμήμα, συγκεκριμένα οι πρόσκοποι, είναι στη Ζωζόπολη Χαλκιδικής. Είναι μια συνεργασία του δικού μας του συστήματος, του 3ου Συστήματος Προσκόπων Δράμας, με την Κομωτινή. Συγκεντρωθήκανε, ήρθε και φύγανε στη Ζωζόπολη. Πήγανε το Σαββάτο που μας πέρασε και θα έρθουν το Σαββάτο μεθαύριο. Πλέον έχετε και ένα άλλο τμήμα που πήγε Κρήτη. Ναι, τα μεγάλα τα παιδιά οι νυχνευτές πήγανε Κρήτη, τελειώσανε και είναι όλα και πήγανε όπως σύμφωνα με τα δεδομένα των παιδιών, περάσανε. Θα μου πεις θα πας Κρήτη και δεν θα περάσεις καλά, είναι φύση αδύνατο. Πολύ ωραία. Τους έμεινε μια καλή εμπειρία τουριστική και ξεναγίστηκαν σε όλα τα μέρη της Κρήτης σχεδόν. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Έχουμε εμείς προσκόπους εδώ στην περιοχή του νομού μας. Ναι, υπάρχει ένα τμήμα ανιχνευτών που είναι από την Πάτρα. Για να είμαστε ειλικρινείς, ότι αυτό το τμήμα των ανιχνευτών από την Πάτρα μας επισκέπτονται πάρα πολύ συχνά. Σκεφτείτε, έρχονται από την Πάτρα εδώ πέρα και είναι πάνω στην Ελατιά. Επάνω στην Ελατιά, πριν τα πέτρινα, πριν τα σπίτια του δασαρχείου που ήταν πρώτα, υπάρχει ένα ικρή αυρίση που λέμε με τα δέντρα, το οποίο έχουμε κάνει διαμόρφωση χώρου. Έχουμε κάνει παρατηρητήρια, έχουμε κάνει πύλες, έχουμε ενώσει τα δέντρα μεταξύ τους για να βάλουμε τα αντίσκηνα επάνω, οπότε τα παιδιά και πλημμύρες να γίνουν, να το φέρω να το πω έτσι πρακτικά, δεν κινδυνεύουν καθόλου. Είναι μια εκπαίδευση των παιδιών για το δασικό πλούτο που έχουμε. Και φυσικά όσο αφορά το δάσος, προστασία του δάσους, να μάθουν γενικά για το δασικό πλούτο που έχει Δράμα. Και πώς να ζουν μέσα σε αυτόν, έτσι. Είναι το αυτονόητο. Τα παιδιά από την Πάτρα ήρθαν στις 1:08 και θα φύγουν στις 11:08 από τη Δράμα. Είναι 18 ανιχνευτές και 6 βαθμοφόροι, γιατί πάντα τους συνοδεύουν και τα ενήλικα μέλη που πρέπει να είναι για την διαβίωση και για την εκπαίδευση τους βασικά. Συνεχίζεται η πυρετώδης προετοιμασία του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας τόσο για το ελληνικό όσο και για το διεθνές τμήμα. Αφιερώματα, ταινίες, παράλληλα προγράμματα και άλλα επεξεργάζονται και ετοιμάζονται για την προσεχή διοργάνωση μέσα στο Σεπτέμβριο. Σχεδόν ένα μήνα πριν ξεκινήσει το 41ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, καθώς και το 24ο Διεθνές, η προετοιμασία βρίσκεται σε έναν από τους υψηλότερους χρόνους της. Όλα πρέπει να είναι κάτω από έλεγχο και ανάμεσα στα άλλα συνεχίζεται και η επιλογή των ξένων ταινιών που συμμετέχουν στο Διεθνές Τμήμα. Όλα θα είναι έτοιμα την ώρα που πρέπει και για το λόγο αυτό αγωνιζόμαστε όλοι, λέει ανάμεσα στα άλλα η υπεύθυνη του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα. Η δουλειά όπως κάθε χρόνο αυτή την εποχή είναι στο φουλ, όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά, αλλά είναι όλα σε πάρα πολύ καλό και ελέγξιμο δρόμο. Έχουμε ανακοινώσει εδώ και αρκετό καιρό το εθνικό διαγωνιστικό. Φέτος 68 ταινίες θα διαγωνιστούν στο φεστιβάλ. Μπορούμε να ανακοινώσουμε τα παράλληλα μας προγράμματα, που είναι το γνωστό της CFA, που είναι τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Έχουμε τις παιδικές προβολές με τα παιδικά μας προγράμματα κάθε πρωί στον κινηματογράφο Ολύμπια και Οδείο, όπου πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών παρακολουθούν κάθε χρόνο τις ταινίες μικρού μήκους που είναι επιλεγμένες για αυτά. Έχουμε το 4ο Βαλκανικό Πανόραμα, που έχουμε αφιέρωμα στην σχολή της Σερβίας και ένα μεγάλο σπουδαστικό αφιέρωμα βαλκανικό.
Με ταινίες από πάρα πολλές γειτονικές χώρες των Βαλκανίων. Έχουμε ένα αφιέρωμα, είναι 5 ταινίες που θα παιχτούν από σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε περιμένουμε όπου στα πολύ κοντά θα κλείσει και το Διεθνές, το οποίο πάντα είναι τελευταίο, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος των ταινιών που κατατίθενται κάθε χρόνο. Φέτος είναι περισσότερες από πέρυσι. Μέχρι στιγμής, από ό,τι μου είπανε τα παιδιά που ασχολούνται με το Διεθνές, είναι περισσότερες. Οπότε ο χρόνος για να δουν όλες, πρέπει να έχουμε περάσει τις 1400 ταινίες. Οπότε για να δουν όλες αυτές τις ταινίες η Επιτροπή και να επιλέξει ο καλλιτεχνικός διευθυντής, είναι ένα πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλος όγκος δουλειάς. Αλλά νομίζω ότι αμέσως μετά το 15 Αύγουστο θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε και το Διεθνές. Γενικά είμαστε σε πολύ καλή προετοιμασία του φεστιβάλ. Θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό φεστιβάλ και φέτος. Περιμένουμε απαντήσεις από όλους όσους έχουμε καλέσει. Έρχονται κατά κύματα οι απαντήσεις. Οπότε θα έχουμε πάλι ένα πάρα πολύ καλό φεστιβάλ. Φέτος είναι το 41ο ελληνικό και το 24ο διεθνές, έτσι. Ναι, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 16 με 22 Σεπτέμβρη στην πόλη της Δράμας. Την προπονήτρια της Εθνικής Ομάδας Beach Handball Γυναικών και παράλληλα Δημοτική Αστυνόμος Σοφία Δημητρίου βράβευσε ο Δήμαρχος Σερών με αφορμή την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Beach Handball που διεξήχθη τον Ιούλιο στο Καζάν της Ρωσίας. Η Σοφία Δημητρίου ευχαρίστησε το Δήμο Σερών για την διευκόλυνση που της πρόσφερε ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της Εθνικής Προπονήτριας και υποσχέθηκε ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις. Μπράβο, σας κάνατε υπερήφανος. Ευχαριστώ πολύ και είναι μεγάλη τιμή. Στο Σαν Ντιέγκο πάλι τα ίδια να πούμε και τον πολιτιστικό οδηγό και ο πολιτιστικός οδηγός, ένα συμβολικό δώρο για τη μεγάλη αυτή διάκριση που μας έκανε, περήφανος και χαρούμενος. Όλους τους Έλληνες μας κάνατε. Την Σοφία Δημητρίου, προπονήτρια της Εθνικής Ομάδας Beach Handball Γυναικών και παράλληλα Δημοτική Αστυνομικό, βράβευσε ο Δήμαρχος Σερών Πέτρος Αγγελίδης για την μεγάλη και ανέλπιστη χαρά της κατάκτησης της πρώτης θέσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Beach Handball που διεξήχθη τον Ιούλιο του 2018 στο Καζάν της Ρωσίας. Με αυτή την παγκόσμια πρωτιά, η Ελλάδα εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στα World Game που θα διεξαχθούν το καλοκαίρι του 19 στο Σαν Ντιέγκο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αυτή ήταν η πρώτη συμμετοχή της εθνικής μας ομάδας στην διοργάνωση και στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Θέλω να συγχαρώ την δημοτική μας υπάλληλο και προπονήτρια της εθνικής ομάδας γυναικών beach handball, την κυρία Σοφία Δημητρίου, για αυτή την πολύ μεγάλη διάκριση και τη χαρά που μας έδωσε. Είμαστε υπερήφανοι για αυτήν. Και θέλω να συγχαρώ ασφαλώς και όλες τις αθλήτριες της εθνικής ομάδας και όλους τους παράγοντες που είναι βέβαιο ότι έπεσε πάρα πολύ δουλειά για να φτάσουν σε αυτήν την πρώτη παγκόσμια θέση. Τους ευχαριστούμε, τους συγχαίρουμε και εύχομαι του χρόνου στο Σαν Ντιέγκο πάλι να μας φέρουν την πρώτη θέση. Βεβαίως, τρεις μέρες τιμητική άδεια. Η Σοφία Δημητρίου ευχαρίστησε το Δήμο Σερών για τη διευκόλυνση που της προσέφερε ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της Εθνικής Προπονήτριας και δήλωσε ότι αυτή η Εθνική Ομάδα θα έχει μέλλον στις παγκόσμιες διακρίσεις αφού διαθέτει το έμψυχο υλικό για να τα καταφέρει. Η Σοφία Δημητρίου αφιέρωσε το χρυσό μετάλλιο σε όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα στα θύματα των πυρκαγιών και στις οικογένειές τους ως ένα δείγμα συμπαράστασης για την ανίποτη τραγωδία που υπέστησαν. Πραγματικά, θέλω να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους μου που ξέρω ότι αγωνιούσαν μαζί με εμάς. Ξέρω ότι ήταν κολλημένοι στην οθόνη. Εισέπραξα την αγάπη τους και τη στήριξή τους και ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, θέλω να πω ότι όλο αυτό να γίνει πηγή έμπνευσης για την νεολαία, να ασχοληθεί με τον αθλητισμό και με τον beach handball, ειδικά, να βάζουν στόχους, να κάνουν όνειρα, να έχουν επιμονή και επιμονή, γιατί και εμείς έτσι φτάσαμε στην κορυφή και με σκληρή δουλειά
θα λυγίσουν πολλές φορές, αλλά όλα αυτά είναι για να μην σπάσουν. Και θέλω να το αφιερώσω αυτό το κύπελο, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, στα θύματα από την ανίποτη τραγωδία, την Πυρκαγιά, στην Αττική και στους συγγενείς που έμειναν πίσω να θρηνούν. Ελπίζω να τους δώσαμε ένα χαμόγελο. Και από το παγκόσμιο του beach handball πάμε στο τοπικό του beach volley. Τουρνουά beach volley πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 4 και 5 Αυγούστου στην παραλία Αρρωγής στο νομό Ροδόπης. Ασχολούμαι με το επαγγελματικό βόλεϊ ερασιτεχνικό, να το πω μεγαλύτερα, από τα 15 μου. Ήμουνα μέχρι και πέρσι παίχτης της ΑΕ Κομωτινής που την ανεβάσαμε στην Α1 φέτος και θα χαρούμε να την δούμε με τους μεγάλους. Ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το τουρνουά. Κάναμε ένα τουρνουά. Ακριβώς, κάναμε ένα τουρνουά. Νομίζω ότι το διασκεδάσαν όλοι. Χαρήκαμε. Εγώ πάνω απ' όλα και συμμετείχα αλλά και διοργάνωσα. Και νιώθω έτσι μια βαθιά χαρά μέσα μου, γιατί βλέπω ότι όλοι με είναι με το χαμόγελο αυτή τη στιγμή που τελείωσε το τουρνουά. Σε λίγο θα κάνουμε την απονομή. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς, τους ιδιώτες της πόλης μας που μας υποστήριξαν για να το φέρουμε εις πέρα σε αυτό το event. Νικητές λοιπόν είχαμε... το τουρνουά. Ναι, νικητές είναι δύο παιδιά από την Ξάνθη. Πρέπει κάποια στιγμή να τους κερδίσουμε αυτούς. Είναι ο Ματθαίος, ο Τάσος και ο Τερζόγλου Σπύρος. Πολύ καλή ομάδα, παίζουν αρκετά χρόνια παρέα, έμπειρη ομάδα. Κερδίσαν στο τελικό στα σημεία με 21-19 και τα δύο σετ. Ένας τελικός ο οποίος μας άφησε όλους άφωνους. Ο δικός μας, ο Ραφαέλ Μπανιώτης με τον Σταυράκη τον Γεώργιο, που ήταν εκπρόσωποι της Κομωτινής, ας το πούμε έτσι, στον τελικό, αντεσταθήκανε πολύ. Λίγο έλειψε να το πάρουν το παιχνίδι, δεν τα καταφέρανε, δεν πειράζει, η δεύτερη θέση είναι εξίσου ικανοποιητική για την προσπάθεια. Κώστα, όσον αφορά τις συμμετοχές γενικότερα, είσαι ικανοποιημένος και να δούμε βεβαίως και από ποιες πόλεις. Οι συμμετοχές, φέτος φτάσανε 13 ομάδες, 26 αθλητές, είχαμε συμμετοχές από την Κομωτινή και την Ξάνθη. Άλλες χρονιές φτάναμε και τις 16. Μπορούμε δηλαδή να βελτιωθούμε και για του χρόνου. Παρ' όλα αυτά ήταν η μεγάλη συμμετοχή. 13 ομάδες παίζουν από το Σάββατο το πρωί μέχρι και σήμερα, τώρα που ολοκληρώθηκε ο τελικός. Τώρα τους επιβιβάζουν ένα παρτάκι για να διασκεδάσουν και να χαλαρώσουν μετά την ένταση. Οπότε στην παραλία του Φαναρίου μπορεί κανείς να ζήσει και να δει τα πάντα, έτσι. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι με μεράκι, διοργανώνουν διάφορα event, είτε αθλητικά είτε διασκέδασης. Και μπορεί ο καθένας από οπουδήποτε επιθυμεί να επισκεφτεί τον τόπο μας, εδώ στην Αρρωγή, στο Φανάρι, υπάρχουν μαγαζιά που θα εκπληρώσουν κάθε επιθυμία. Και ολοκληρώνοντας, τι είναι αυτό που θα ήθελες να πεις σε όλους όσους συμμετείχανε στο συγκεκριμένο τουρνουά? Να τους ευχηθώ να είναι γεροί, να συμμετέχουμε και του χρόνου πάλι έτσι με το χαμόγελο και την διάθεση την καλή που είχαμε και φέτος. Και όσο είμαι εγώ εδώ και αντέχω, θα διοργανώνω event για να περνάμε όμορφα. Άξι για άλλη μια χρονιά. Ματθαίος Τάσος, παρακαλώ περάστε. Με το νούμερο 1. Και με το νούμερο 2. Σπύρος Τερζόγλου. Με το νούμερο... την απονομή να κάνει ο εκπρόσωπος του Ναχέπα, ο κύριος Μιχάλης Αλατάκης. Με το νούμερο 1 λοιπόν, RAF Air Force Bunny. Συγχαρητήρια. Και με το νούμερο 2, συμπαίκτης του, συμπαραστάτης του, αδερφός Γιώργος Σταυράκης, για τους φίλους Ζακούλης. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, όπως τις κατέγραψε η τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού, ενώ εσείς μπορείτε να πληροφορήσετε για ό,τι συμβαίνει μέσα από το www.startvfm.gr. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.